Σε πήρα πολλές φορές τηλέφωνο. Δεν είσαι καλά. Μου είχαν φανεί πολύ εύκολα τότε. Πίστευα πως όλα θα τακτοποιηθούν. Ήθελα να τη βοηθήσω. Ένας άνθρωπος με είχε ανάγκη. Πια είναι αργά, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Κάθε μέρα κάνω την ίδια διαδρομή. Συναντάω τους ίδιους ανθρώπους. Δεν έχω καμιά όρεξη για δουλειά. Δεν κοιμάμαι. Αποξενώθηκα από τον ίδιο μου τον εαυτό. Γι' αυτό ήρθες. Να ακούσει κάποιος το δράμα σου. Παράτησες τη ζωγραφική και κατασκευάζεις εικόνες από μίμηση. Εύκολος δρόμος. Δεν ψάχνεις πια. Δεν εξελίσσεσαι. Έχασες πραγματικά τον εαυτό σου. Αν χρειάζεσαι μια δικαιολογία γι' αυτό, η ιστορία με την αδελφή σου είναι ό,τι πρέπει. Αισθάνεσαι χρήσιμη. Κάνεις κάτι που οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν. Όμως μέσα σου το νιώθεις πως όλα γίνονται γιατί δεν έχεις να δώσεις τίποτα στη ζωγραφική. Σίγουρα η εικόνα είναι κάτι νεκρό. Αν όμως μπορούσα να παραιτηθώ από τις φιλοδοξίες μου, θα σου ομολογούσα πως είμαι ανίκανη να ζωγραφίσω το σημερινό κόσμο. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Γιατί δεν τον γνωρίζω. Ούτε τον καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μείνεις. Το λες αλήθεια? Θα ήθελα να σε παρηγορήσω, φίλη μου. Αλλά δεν είμαι εκείνος που θα σου πει πώς πρέπει να ζήσεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Κι εγώ, όσο περνάω καιρός, αισθάνομαι πως η εικόνα που έφτιαξα μέσα μου για τον κόσμο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.